Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα κύριε Δελή. Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Αποστολίδη. Ευχαριστούμε για την πρωινή σας παρουσία στην εκπομπή. Εγώ ευχαριστώ. Η παρουσία του Πρόεδρου της Ουκρανίας, του κ. Ζελένσκι, η ομιλία του που αναμένεται την Πέμπτη, όπως έχει γίνει και σε άλλες χώρες, στην δική μας πραγματικότητα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει δηλώσει εξ αρχής ότι δεν πρόκειται να μετάσχει, να παρακολουθήσει, δεν είναι έτσι? Ναι, έχουμε απαντήσει φυσικά στο Πρόεδριο της Βουλής με μια ανοιχτή επιστολή η οποία έχει δημοσιευτεί, και το κάνουμε αυτό γιατί θέλουμε να είμαστε συνεπείς, κύριε Αποστολίδη. Όταν λέμε ότι το ΚΚΕ δεν επιλέγει υπεριαλιστή, δεν επιλέγει ληστή, αυτό το εφαρμόζουμε και στην πράξη. Το ίδιο ακριβώς θα κάναμε και αν στην ελληνική βουλή απευθυνόταν είτε ο Πούτιν είτε ο Μπάιντεν. Δεν είναι κάτι δηλαδή που γίνεται ειδικά μονάχα για τον πρόεδρο Ζελένσκι. Και θεωρώ ότι αυτό εκφράζει τα συμφέροντα τόσο και, αν θέλετε, και τις αντιλήψεις και τις αντιλήψεις του ελληνικού λαού, της πλειοψηφίας του, αλλά είναι προς το συμφέρον και του ουκρανικού λαού, γιατί πρόκειται για μια κυβέρνηση εν προκειμένου, την κυβέρνηση Ζελένσκι, η οποία αποτελεί μέρος του προβλήματος, η οποία έβαλε και αυτή το χεράκι της για την ένταση των ανταγωνισμών όλο το προηγούμενο διάστημα. Ανταγωνισμοί βεβαίως οι οποίοι κορυφώθηκαν και εκφράστηκαν με την εισβολή, την απαράδεκτη, την καταδικασμένη στη συνείδηση του λαού και κάθε σκεπτόμενο τρόπο ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Με αυτήν την έννοια δηλώνουμε την αντίθεσή μας στις συγκεκριμένες πρακτικές, στο συγκεκριμένο χαρακτήρα του πολέμου. Ζητάμε να σταματήσει αμέσως αυτός ο πόλεμος, και βεβαίως την αντίθεσή μας ταυτόχρονα και στην αντιδραστική αυτή κυβέρνηση του Κιέβου, η οποία αν θέλετε επιτίθεται και στον δικό της λαό με αντιλαϊκά μέτρα, με την απαγόρευση του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ουκρανίας. Δεν ξέρω πόσοι το γνωρίζουν αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ακόμα και με την απαγόρευση της εισόδου στη χώρα, στην Ουκρανία, του Αντιπροέδρου της Ελληνικής Βουλής, του Γιώργου του Λαμπρούλη, επειδή το 2014 συμπαραστάθηκε τότε στις διώξεις των Ουκρανών κομμουνιστών. Και του είχε απαγορευτεί η είσοδος στη χώρα? Βεβαίως, είναι persona non grata. Ο Γιώργος Λαμπρούλης, ο αντιπρόεδρος της Βουλής και ο πρώην προβουλευτής του κόμματος, ο Σωτήρης Ροδοζαριανός. Αν αλλάξουμε σελίδα, κύριε Δελή, σε μια μεγάλη πυκνή δυσιογραφία, βεβαίως στη σκιά του πολέμου, ο ανθρωπισμός πάνω απ' όλα και οι ζωές που χάνονται, και απ' την άλλη όλος ο κόσμος και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Δύση και η Ελλάδα υφίστανται συμπληγάδες οικονομικές, υπήρχαν εκ των προτέρων. Βρίσκονται και τώρα, όπως φερειπίνει και με την αγροτική παραγωγή, για τον αγροτικό κόσμο ένα μεγάλο πλήγμα αυτά τα οποία λαμβάνουν η χώρα. Χωρίς να έχει ξεπεραστεί, κύριε Αποστολίδη, το προηγούμενο πλήγμα των κυρώσεων της αγροτικής παραγωγής της πατρίδας μας, ιδιαίτερα στην Βόρεια Ελλάδα, των ροδοκινών παραγωγών και άλλων προϊόντων αγροτικών, από το εμπάργκο από τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ρωσία από το 2014. Θα έρθουν να προσθεθούν τώρα και άλλες κυρώσεις. Δεν συμφωνούμε καθόλου με την πολιτική των κυρώσεων, γιατί τελικά αυτοί που την πληρώνουν είναι οι ίδιοι οι μικροί αγρότες, οι παραγωγοί, οι οποίοι πραγματικά βρίσκονται σε πολύ μεγάλο προβληματισμό για το πώς θα εξελιχθεί από εδώ και πέρα η ίδια τους η ζωή, όταν δεν έχεις που να διαθέσεις βεβαίως τα προϊόντα σου. Αυτό είναι ένα κομμάτι των επιπτώσεων αυτού του υπεριαλιστικού πολέμου, πέρα από το αίμα, δηλαδή, είναι το πρώτο. Το οποίο είναι το πρώτο στο και το κύριο. Το πρώτο από εκεί πέρα βέβαια εξετάζει κανείς και στην κοινωνία, στην οικονομία, στην κάθε χώρα τι επιπτώσεις υπάρχουν. Έχει αλυσιδωτές επιδράσεις σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη. Πολύ σωστά είπατε ότι έρχεται να επιτείνει την ακρίβεια που υπήρχε, δεν την δημιούργησε ο πόλεμος την ακρίβεια, ο πόλεμος την επιτείνει. Αν θέλετε, πάντα υπάρχουν επιτίδιοι οι οποίοι κερδοσκοπούν σε τέτοιους δύσκολους καιρούς, και πάση περιπτώσει έρχεται να υπογραμμίσει ότι εδώ υλοποιείται μια συνολική πολιτική. Εμείς αυτό προσπαθούμε ως ΚΚΕ να πούμε στον κόσμο, ότι τόσο τα μέτρα, τα οικονομικά μέτρα που συνοδεύουν την ειρηνική περίοδο της ζωής μας μέσα στον καπιταλισμό, όπως είναι όλα αυτά τα μέτρα που συρρυκνώνουν τους μισθούς, που επιτίθενται στα δικαιώματα, έρχεται ο πόλεμος, αν θέλετε, αυτά και τα επιτείνει, τα εντείνει ακόμα περισσότερο. Έχουμε δηλαδή η εξωτερική πολιτική, οι εξωτερικές εξελίξεις είναι
φυσιολογική συνέχεια των εσωτερικών εξελίξεων. Και όλα αυτά, αυτό, κύριε Δηλή, αν μου επιτρέπετε, όλα αυτά, βεβαίως, βλέπει κανείς πόσο με τα τρέχοντα γεγονότα που ως χιονοστιβάδα έρχονται, βλέπει κανείς ως προτελευταία είδηση την πανδημία, όμως συνεχίζεται να υπάρχει καθημερινή. Μια καθημερινή μάχη στα νοσοκομεία να σωθούν άνθρωποι. Δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα και νομίζω ότι θα είναι λάθος να σφυρίξει η κυβέρνηση τη λήξη της πανδημίας, που το έχει κάνει ήδη δηλαδή, γιατί η πανδημία είναι εδώ. Βλέπουμε τις μολύνσεις, τα κρούσματα να αυξάνονται, τους νεκρούς να μην πέφτουν. 50-60 άνθρωποι χάνονται κάθε μέρα, δυστυχώς. Βεβαίως, δεν είναι λίγοι. Είναι ένας ιδιότυπος πόλεμος, αν θέλετε, και εδώ στη χώρα μας. Και δεν θα κουραστούμε να λέμε, κύριε Αποστολίδη, ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα επιτέλους να ενισχυθεί το σύστημα υγείας. Θα πρέπει όλα αυτά τα αντιϊκά φάρμακα να χορηγηθούν σε όλους τους ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη και βεβαίως να υπάρξει ένα σοβαρό επιστημονικό πρόγραμμα εμβολιαστικό, έτσι ώστε να κτιστεί και με αυτόν τον τρόπο εκείνο το τείχος της ανοσίας που... Εμβολιαστικό πρόγραμμα έχει υπάρξει. Δηλαδή. Έχει υπάρξει, ναι, εμβολιαστικό πρόγραμμα, ναι, με χιλιάδες εκκλήσεις. Να επικοινωνηθεί ακόμα περισσότερο, ακόμα καλύτερα, ακόμα επιστημονικότερα αν θέλετε, έτσι ώστε να πιστούν και όσοι έχουν τις αμφιβολίες τους. Κύριε Δηλή, εμείς πολύ ευχαριστούμε την παρουσία στην εκπομπή. Καλή σας ημέρα και εβδομάδα. Και σας ευχαριστώ. Γεια σας.